Σε μια ψηφοφορία νωρίς το πρωί της Τρίτης, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 95,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της Ουκρανίας και του Ισραήλ μεταξύ άλλων. Αυτή η κίνηση ωστόσο ενδέχεται να πυροδοτήσει μια πιθανή σύγκρουση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος της, Mike Johnson, επέκρινε ανοιχτά το νομοσχέδιο, υπονοώντας μια αμφιλεγόμενη πορεία για την έγκρισή του. Η ψήφιση του νομοσχεδίου στη Γερουσία, με ψήφους 70 υπέρ και 29 κατά, περιελάμβανε στους υπέρ 22 ρεπουμπλικανούς υποστηρικτές, παρά τις επιφυλάξεις του Προέδρου Τζόνσον και την αντίθεση του Ρεπουμπλικανού πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η εξωτερική βοήθεια θα πρέπει να έρχεται με βάση το ποσό που μπορεί να αποπληρωθεί. Η οικονομική ανάλυση του νομοσχεδίου αποκαλύπτει ότι θα διατεθούν 60 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια του Ισραήλ, 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές όπως η Γάζα, η Δυτική Όχθη και η Ουκρανία και 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τη βοήθεια των συμμάχων των ΗΠΑ στον Ινδοειρηνικό, όπως η Ταϊβάν, μεταξύ άλλων πρωτοβουλειών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Γερουσία των ΗΠΑ για τη συνεχή υποστήριξή τους, τονίζοντας τις κοινές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αντίθετα, η απροθυμία του Πρόεδρου Μάικ Τζόνσον να φέρει το νομοσχέδιο της Γερουσίας στη Βουλή, κυρίως λόγω της παράληψης χρηματοδότησης στα νότια σύνορα, δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον του, καθώς δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα το θέσει σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στη σημασία του νομοσχεδίου, προέτρεψε τη Βουλή Αντιπροσώπων να επισπεύσει την εξέτασή του, τονίζοντας τη δικοματική προσπάθεια στη Γερουσία να σφυριλατηθεί αυτή η συμφωνία. Χαιρετίζω τον δικοματικό συνασπισμό γερουσιαστών που συγκεντρώθηκαν για να προωθήσουν αυτή τη συμφωνία και προτρέπω τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει σε αυτό επιγόντως, δήλωσε ο Biden, τονίζοντας τον κρίσιμο χαρακτήρα της βοήθειας προς την Ουκρανία και το Ισραήλ και την ενίσχυση των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας στον ΗΠΑ. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή. Αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.